Όταν έρχεστε στον Άγιο Γεώργιο και όσοι θέλουν να έρχονται στον Άγιο Γεώργιο και σας ερωτούν, να τους λέγετε ότι στον Άγιο Γεώργιο υπάρχει αυστηρότητα. Τι αυστηρότητα? Να γνωρίζουμε ότι μπαίνουμε στον ναό του Θεού, στο σπίτι του Θεού. Και ήθελα να σας ερωτήσω, εάν σας ακαλούσε εις το παλάτι του ένας μεγάλος άρχοντας του κόσμου τούτου που κυβερνάει, θα εμπαίνατε μέσα όπως σας δόξει? Δεν θα προσπαθούσατε να βρείτε το καλό σας φόρεμα? Δεν θα προσπαθούσατε να έχετε τους τρόπους, τους ευγενικούς? Δεν θα προσπαθούσατε να τηρήσετε τάξη? Δεν θα προσπαθούσατε να μελετήσετε τι θα λέγατε? Και όλα αυτά για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αμαρτωλός όπως όλοι μας οι άνθρωποι. Εκεί γίνεται τόση προσπάθεια και τόση προσοχή. Στο σπίτι του Θεού, τι γίνεται? Οικούστησαν φωνές να έρχεστε στην εκκλησία όπως είστε. Ναι. Δηλαδή, γυμνοί, ασεβέστατη, με φωνές, με αταξίες, φτάνει να μπείτε στην εκκλησία. Και όταν μπείτε στην εκκλησία, τι έγινε? Εάν δεν ακούσει ο άλλος ότι όταν έρχεσαι στην εκκλησία πρέπει να έρθεις ηματισμένος και σοφρονισμένος, πώς θα το εφαρμόσει? Εφόσον σου λέει ο άλλος, έλα όπως είσαι. Και μπαίνει ο άλλος όπως είναι μέσα και όταν του πεις, παιδάκι μου, πώς ήρθες γυμνή μέσα στην εκκλησία? Δεν φοβάσαι το Θεό? Εγώ, λέγει, μου είπα να έρθω όπως είμαι. Παιδάκια μου, θα σας πω κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό και το οποίο μου έτυχε εμένα. Υπήρχε μία βάπτιση, αν είναι δυνατόν, κλείστε εκείνη την πόρτα. Υπήρχε μία βάπτιση και αν θέλετε να δείτε πόσο έχουμε να απομακρυνθεί από τον Θεό, να επισκεφθείτε ένα γάμο ή μία βάπτιση. Τότε θα ειδείτε όλη την ασέβεια αυτού του κόσμου. Θα ειδείτε όλη την κακία αυτού του κόσμου. Θα δείτε την πόρωση αυτού του κόσμου. Και ομιλούμε περί Ελλάδος τώρα, περί Ελλήνων χριστιανών, Ορθοδόξων. Έτυχε και κάθισα σχεδόν στην είσοδο του ναού. Περνούσαν όλες οι γυναίκες με την συνηθισμένη, όπως την βλέπουμε, καθημερινότητα τούτου του κόσμου. Σε μια στιγμή περνάει ένα κορίτσι 17 χρονών περίπου, γυμνό τελείως, δεν είχε τίποτε πάνω του. Ένα αραχνοήφαντο φόρεμα, το οποίο έδειχνε το σώμα του όλου. Λέω, παιδάκι μου, πού πας? Στη βάπτιση, λέει. Άντε, παιδί μου, πήγαινε να ντυθείς και να έρθεις. Μην τολμήσεις να μπεις μες στην εκκλησία. Μίλησα με αυστηρότητα.
Στράφηκε πίσω και περνά κάποιος κύριος, ο οποίος μου λέει, «Παππούλη, να κόβει ο Θεός από μένα χρόνια και να σου δίδει εσένα». Ξέβρεις ποια ήταν αυτή την οποία παρακολούθησα όλη την συζήτηση. Ξέβρεις ποια ήταν. Κόρη μου. Από την ώρα που ξεκίνησε από το σπίτι, αρχίσαμε τον καυγά. Πού πας παιδάκι μου έτσι. Εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Η απάντηση. Συζητήσαμε, λέγει. Φτάσαμε στα άκρα, λίγο που δεν τη χτύπησα βέβαια, λέει, αλλά όρμησε να έρθει όπως την είδες. Το λοιπόν, παιδάκια μου, σας παρακαλώ, με αυτήν την εικόνα που σας έδωσα, τι συμπεράσματα βγάλατε? Ότι γράφει η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή λέγει ότι θα έρθει καιρός που τα τέκνα θα είναι απειθέστατα προς τους γονείς. Παρήκουα, λέγει. Θα έρθει καιρός, λέγει, που οι γονείς δεν θα τους ενδιαφέρει για τα τέκνα των. Θα έρθει καιρός που θα αντιστραφεί η αρμονία του κόσμου και οι άντρες θα γίνουν γυναίκες και οι γυναίκες άντρες. Θα έρθει καιρός, λέγει η Αγία Γραφή, που δεν θα δίνεσαι να ανοίξεις το στόμα σου να μελετήσεις δυο λόγια για το Θεό. Διότι μόλις θα ανοίξεις το στόμα σου, θα σου επιτίθονται όλοι οι εχθροί μου. Τα βλέπουμε αυτά, αδερφοί μου, καθεκάστη ημέρα. Όταν μιλήσεις για τον Θεό, αρχίζουν οι ειρωνίες, οι εμπαιγμοί, τα κουτσομπολιά, τα χαμόγελα. Θα σηκώσουν το χέρι και θα κάνουν μια κίνηση ότι δεν δουλεύει το μυαλό σου. Τρελάθηκε, λέγει, και αυτός. Και μέσα σε όλη αυτήν την κατάσταση μας καλεί ο Θεός μας να σταθούμε όρθιοι. Και λέγει, προσέχετε, λέγει, μη κλονιστείτε, μη με αρνηθείτε, διότι εκείνος ο οποίος θα με αρνηθεί, καλύτερα να μην εγεννάτω. Παρά να αρνηθεί στο Θεό, λέγει, καλύτερα να μην εγεννάσω στον κόσμο τούτο. Το Θεό δεν θα τον αρνηθούμε, ούτε θα υποκύψουμε, ούτε σε εμπαιγμούς, ούτε σε ύβρις, ούτε σε φυλακίσεις, ούτε σε θάνατον. Ξέβρετε αυτό το σπίτι την οσύνα του Θεού, έτσι, εις τιμήν ποιου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ένα παιδί 20 χρονών, το οποίο είχε μεγάλη θέση εις το Ρωμαϊκό στρατό. Ήτο χιλίαρχος, δηλαδή διεύθυνε 1000 στρατιώτες. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη, δι' αυτό και ονομάστη τροπεοφόρος, διότι ενικούσε πάντοτε όπου πήγαινε. Είχε γονείς οι οποίοι σαν χριστιανοί του έδωσαν την πίστη μέσα στη ψυχή του. Απέθαναν οι γονείς, έμεινε πάμπλουτος και όλα όσα είχε δεν τα κατέφαγε στα ξενύχια, στους χώρους, στις διασκεδάσεις.
στα ξεφαντώματα, στις πορνείες, στις ασωτίες. Τα εμοίρασε όσα είχε εις του πτωχούς ανθρώπους. Και όταν απειλάχθη από αυτήν την παγίδα του διαβόλου που λέγεται φιλαργυρία, όταν ενίκησε τον εαυτό του από τα πάθη τούτου του κόσμου, τότε αισθάθηκε ολόρθιος μέσα στη συγκέντρωση την οποία έκανε ο Δήμιος της Ρώμης, ο αυτοκράτορ της Ρώμης, διότι συνεκάλεσε, λέγει, όλους τους μεγιστάνας και τους αξιωματούχους δια να μελετήσουν τι θα κάνουν εναντίον των χριστιανών. Τότε ο Άγιος Γεώργιος δεν άντεξε και εκεί που τον εκάλεσε ο Διοκλητιανός δια να πάρει γνώμες από τους αρχηγούς, σηκώθηκε ο Άγιος Γεώργιος και λέγει, ο βασιλεύ του λέει, τι σου κάνανε οι χριστιανοί, τι κακό σου κάνανε. Και άρχισε να υπερασπίζεται εκείνους οι οποίοι μαρτυρούσαν, έχειναν το αίμα τους. Τότε αυτός ο Λέων της Ρώμης, το λιοντάρι αυτό, όρμησε εναντίον του Αγίου Γεωργίου και άρχισε να τον απειλεί. Του λέει, δεν με φοβίζουν αυτά, του λέει. Θα σε βάλω στα μαρτύρια, δεν με εμποδίζουν ούτε αυτά, ούτε τα φοβούμαι, του λέει. Εάν σου δώσω αξιώματα, του λέει, ούτε και αυτά τα θέλω, του λέει. Αν σου δώσω θέσεις, ούτε και αυτά θέλω. Και διέταξε, εάν δεν αρνηθεί αυτά τα οποία ομολογεί, θα πάθει μαρτύρια. Υπέφερε μαρτύρια. Ονομάστε μεγαλομάρτης. Θα σας αναφέρω μόνο ένα μαρτύριο, το οποίο είναι τόσο πολύ συγκλονιστικό από τα πολλά που υπέστη. Όταν ετοίμασε παπούτσια σιδηρένια με σίδηρο και με καρφιά πυρωμένα, τα εφόρεσε εις τον Άγιο Γεώργιο και του λέγει, τρέχα, του λέει, και απήντησε ο Άγιος Γεώργιος. Και τι είπε, τρέχα Γεώργιε, τρέχα να φτάσεις στον ποθούμενον Χριστό. Άραγες αύριο που θα έρθει ο Αντίχριστος και ήδη ετοιμάζεται και θα μας πει ότι δεν θα υπάρχει ψωμί, δεν θα υπάρχει νερό, δεν θα υπάρχει φαγητό, δεν θα υπάρχει χρήμα, δεν θα υπάρχει τίποτα. Όλα θα τα δημεύσει ο Αντίχριστος. Και θα λέγει, όποιος πάρει τη σφραγίδα μου θα του δώσω ό,τι θέλει. Πόσοι θα μείνουν κοντά στον Χριστό? Λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι εκείνοι οι οποίοι θα αρνηθούν τον Χριστό θα υποφέρουν τόσα βάσανα τα οποία δεν είδαν η γη. Θα έχουν πόνους, λέγει, ομοίους με τους πόνους του σκορπίου, του σκορπιού. Δεν θα αντέχουν και θα πάνε στον Αντίχριστο και θα του πούν, δώσ' με ψωμί. Θα απαντήσει, δεν έχω. Δώσ' με νερό που μας είπες. Δεν το κρατώ εγώ, το κρατάει εκείνος το νερό, λέει. Θα πει ο Αντίχριστος. Δώσε μας φαγητό να φάμε. Δεν έχω. Και τότε θα αρχίσουν όλα εκείνα τα βάσανα τα μεγάλα. Αδερφοί μου, θα φωνάζουν, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, οι ζωντανοί, στα μνήματα να σηκωθούν οι νεκροί για να μπουν εκείνοι.
και δεν θα υπάρχει θάνατος. Και όλα αυτά ξεκινούν με ένα σφράγισμα. Εν τόσο λίγου θα παρουσιαστούν οι ταυτότητες, ειδικά μηχανήματα από την Αμερική, από την χώρα της διαφθοράς, της καταστροφής όλου του κόσμου. Η χώρα αυτή δημιούργησε μηχανήματα ειδικά, τα οποία θα φέρουν για να δώσουν ταυτότητες και στην Ελλάδα, γιατί η ΕΟΚ αυτό το άλλο τέρας το οποίο λέγει Αποκάλυψης θα εμφανιστεί, λέγει, από μέσα στη θάλασσα και θα έχει κεφαλάζει, λέγει, και κέρατα 10. Η Αποκάλυψη ομιλεί πολύ καλυμμένα και όταν γίνεται κάθε τι, τότε το βλέπουμε. Όταν θα γίνει δεν το βλέπουμε, διότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε. Και τότε, λέγει, αυτή η ΕΟΚ θα υποκύψει στον Αντίχριστο και θα θέλει όλος ο κόσμος να γίνει όπως πηγαίνεις στο ανθοπολείο και του λέγεις δώσ' μου λίγα τριαντάφυλλα και πιάνει ένα μπουκέτο δεμένο και σου το δίνει. Έτσι θα κάνει ο Αντίχριστος τον κόσμο. Όλον θα τον μαζέψει, θα τον μαζέψει, θα τον μαζέψει, ούτως ώστε να μπορέσει να τον κυβερνήσει. Τούτα τα βλέπουμε. Να θυμηθείτε, τράπεζες μικρές μπήκαν σε μεγάλες. Καταστήματα μικρά μπήκαν στα σούπερ μάρκετ. Χώρες μικρές υποτάσσονται σε μεγάλους. Όλα αυτά δεν τα βλέπει ο κόσμος. Δεν τα βλέπει. Δεν τα βλέπει, δεν τα βλέπει. Δεν τα νιώθει, δεν τα καταλαβαίνει. Όλοι αυτοί που όλο και σμικρίνεται η κοινωνία, η οικουμένη ολόκληρη, ξεύρουν ο κόσμος, όλος ξεύρει ο κόσμος αυτός. Γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν ξέρει. Νομίζει ότι είναι τυχαία. Πρόοδος, λέγει, πρόοδος. Αύριο σου λέγει, με μια ταυτότητα που θα κρατάς, όπου πηγαίνεις θα λύνεις τα προβλήματά σου. Και θα αρχίσει ο κόσμος, θα την ευκολία μου θέλει. Με ευκολία μου θέλω, γρήγορα, γρήγορα, δεν τους βλέπετε, όπου πάνε γρήγορα, 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 γρήγορα. Αυτή η γρηγοράδα έφαγε τον κόσμο. Ενώ προηγουμένως ο κόσμος αργούσε να πάει στη δουλειά του, περπατούσε μίλια ολόκληρα, τώρα σε μισή ωρίτσα, ένα τέταρτο, θα είναι στην άκρη του κόσμου. Το γρήγορο, αυτό το γρήγορο, είναι άλλη παγίδα του διαβόλου, αλλά μετά από όλα αυτά έρχονται και τα σημεία των καιρών. Σημεία των καιρών, σεισμοί, πλημμύρες, χαλάζι, ασθένειες, ηφαίστεια, πόλεμοι, θάνατος. Όλα αυτά δεν τα βλέπετε, λέει ο Θεός, υποκριτές, μας ονομάζει υποκριτάς ο Θεός. Όταν βλέπετε τον ουρανό, λέει, και σκοτεινιάζει με τα νέφη, λέγεται ότι θα βρέξει. Τούτα τα σημεία, λέγει, εκείνα τα καταλαβαίνετε. Τούτα δεν τα καταλαβαίνετε, λέει, δεν τα βλέπετε. Ποιος να τα δει. Φάγομαι, πίωμαι, αύριο γάρα αποθνίσκομαι. Θα φάμε, θα πιούμε, θα γλεντήσουμε, γιατί θα πεθάνουμε. Αυτό είναι το σύνθημα των ηλιστών. Αδερφοί μου, πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα, επληθύνθη η μαγεία. Όλοι κατέφυγαν εις τους δαίμονας με τη μαγεία να εκδικηθεί ο ένας τον άλλον. Από φθόνων. Προσέξτε όμως και κάτι πιο συγκλονιστικό, πιο συνταρακτικό, το οποίο θα συμβεί αυτές τις μέρες, γιατί την Κυριακή το βράδυ. Μεθαύριο δηλαδή.
Αύριο μεθαύριο. Αυτή η τηλεόραση η οποία διευθύνεται από απίστους ανθρώπους, ηλιστάς ανθρώπους, τι νομίζετε ότι πλασάρει? Την μαγεία. Και την Κυριακή το βράδυ θα δείξει, λέγει, την βουντού μαγεία. Καρφιά να καρφώνουν τον κόσμο, να το σκοτώνουν, να το γδέρνουν, να χύνουν το αίμα, να θυσιάζουν στους δαίμονας και αυτό να το δουν ποιοι? Οι χριστιανοί ορθόδοξοι, η Ελλάδα, τα παιδιά των Ελλήνων. Και αύριο δεν θα κάνουν τα ίδια. Δεν θα κάνουν τα ίδια. Πέρασε πολύ καιρό που επιάσανε εκεί πάνω στα Μεσόγεια, που ήταν στο Κοροπίδι, να πιάσαν τα νέα τα παιδιά, εκείνα τα οποία είναι φυλακισμένα τώρα, που κατέσφαξαν νέα, δυο γυναίκες. Αύριο όταν το δουν αυτό, τι θα κάνουν? Τι θα κάνουν? Σε ποια, όλα τα κανάλια θα το δείξουν. Νομίζεις ότι τους ενδιαφέρει? Όλα αυτά, παιδάκια μου, θα γίνουν. Και τα παιδιά σας εγώ κλαίω. Δεν κλαίω τίποτε άλλο. Τα παιδιά σας κλαίω. Ένας μεγάλος άνθρωπος, ένας σοβαρός άνθρωπος, ένας μυαλωμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος επέρασε τη ζωή του και έφτασε σε όριμη ηλικία, δεν παρασύρεται εύκολα. Αυτά όμως τα παιδιά όλα θα τα παρασύρουν. Μήπως επέρασε πολύς καιρός που τα έφεραν? Ποιος? Ο Δήμος των Αθηναίων, λέγει, έφερε ένα κρουπ, μια ομάδα δηλαδή, που δεν θέλω να λέγω αυτήν την βαρβαρική γλώσσα. Τους έφεραν από την Αμερική, τους ανέβασαν εις τον Λυκαβητό, εκεί που είναι ο Άγιος Γεώργιος, μεγάλο το όνομά του, δίπλα έχει ένα αμφιθέατρο. Και μαζεύτησαν όλη η νεολαία της Ελλάδος. Και άρχισαν αυτοί οι διαβολωμένοι άνθρωποι, διαβολεμένοι άνθρωποι, να χτυπούν τα όργανα και τα λοιπά, και εκείνη η νεολαία, η μη γυμνή, να σηκώνουν και να φωνάζουν τα χέρια και να κινούνται δεξιά, αριστερά, να σύονται όπως τα δέντρα που τα σύει ο άνεμος να τα ξεριζώσει, και να φωνάζουν και να ουρλιάζουν. Και αυτοί από πάνω στην εξέδρα τι κάνανε νομίζετε? Είχαν μαζί τους εντός δια των χείρων έντερα, σηκώθηκε, ακαθαρσίες, και τα εράντιζαν αυτά τα παιδιά. Και χαίροντο αυτά τα παιδιά. Πού φτάσε η Ελλάδα? Έτσι το διαφήμισε. Καλά είπε ένας από την τηλεόραση. Ελλάδα σε κλαίω, αιωνία σου η μνήμη. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Να σας πω το άλλο. Που φοβούνται από ώρα σε ώρα ότι θα έρθουν οι Τούρκοι και το βάζουν από τα τώρα στα πόδια. Και τι ζητούν? Μαζεύτησαν οι κυρίες, οι μεγάλες της κοινωνίας, οι πλούσιες, και έκαναν μια συνάθρηση. Και τι είπανε? Εμείς, λέγει, θέλουμε τους άντρες μας όπως είναι οι άντρες των Τούρκων, λέγει, γιατί ευχαριστούμεθα πολύ. Δηλαδή καλούν τους άντρες να γίνουν Τούρκοι, να κάνουν αυτό που κάνουν οι Τούρκοι. Να πούμε και το άλλο που μαζεύτησαν στην πλατεία Κλαθμούνος και έκλαιαν το χάλι τους οι κατάπτυστοι, που ούτε να τους φτύσεις, δεν τους ανήκει αυτό το φτύσιμο.
Ο εμπτισμός αυτός δεν τους ανήκει, διότι είναι χαράμι κι αυτό. Και φώναζαν ότι είμαι θα ανώμαλοι. Είμαι θα ανώμαλοι. Και εκεί ήρθαν στα παιδιά των Ελλήνων να γίνουν ανώμαλα. Και πήγαινε και ο αρχηγός του ΣΥΝ και ήταν κοντά τους και λέει, μπράβο, λέγει, εγώ είμαι μαζί σας. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Δεν μπορεί να το αρνηθεί. Δεν μπορεί να το αρνηθεί, γιατί αυτό έγινε σε όλη την Ελλάδα. Γνωστό. Αυτή είναι η αρχηγή μας. Παιδάκια μου, ώστε εδώ. Όποιος έπιασε, έπιασε. Ο έχω νου τα ακούει, ακουέται. Στο καλό, πέρασε.